じゃあ、会計をよろしく。Εμείς είμαστε. Στο κλίμα. Εμείς είμαστε. Θέλαμε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα. Ωραία. Α, ωραία. Πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Πάμε παιδιά, καθίστε. Εδώ είναι ο διάδρομος που πάω από μία αίθουσα στην άλλη. Ακόμα και αυτό. Α, πολύ έπιπλο. Ναι, εντάξει. Δεν καθίστε. Και από εδώ πέρα είσαι κανένας, αν θέλετε. Λοιπόν, κάποιο κοντά να είμαστε εδώ πέρα κοντά. Δεν κάθεσαι μακριά. Λοιπόν, το διαβάσατε και στο φυλάδιο. Εδώ πέρα ήρθαμε για ένα πρόγραμμα. Ναι. Ναι. Συγγνώμη, να περάσουμε. Περάστε. Περάστε. Γεια. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Πού είσαι ρε. Κάισαν καλά. Για καθίστε. Εδώ πέρα μόνο μιλήσουμε για το πρόγραμμα. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σας προλάβαμε τουλάχιστον. Ναι, ναι, πάμε στην ώρα. Πάλι καλά. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, που ήρθαν τα υπόλοιπα παιδιά, ήρθαμε εδώ πέρα και είμαστε στα γραφεία της Αντιγόνης. Η Αντιγόνη ασχολείται με διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με παιδιά με αναπηρίες, με στερεότυπα εναντίον των Ρωμά και με δικαιώματα πηγαίνουμε στο σχολείο και κάνουμε για διάφορες δραστηριότητες όπως ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα του παιδιού και διακρίσεις και στερεότυπα. Τώρα, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα. Να πω δύο λόγια για το πρόγραμμα. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό αφορά την καταπολέμηση των αντιρωμά στερεοτύπων. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Η ιδέα που σχεδιάστηκε τέλος πάντων το πρόγραμμα ήταν να φέρει κοντά νέους ανθρώπους, Ρωμά και μη Ρωμά, έτσι ώστε να γνωριστούν μεταξύ τους και να καταλάβουν ότι όλοι είμαστε ίσοι και η διαφορετικότητα μόνο να δώσει θετικά πράγματα έχει και ότι δεν πρέπει να είμαστε είτε να έχουμε ρατσιστικές συμπεριφορές είτε να έχουμε συμπεριφορές διάκρισης ενάντια σε διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτό που σκεφτήκαμε εμείς είναι να γυρίσουμε μια ταινία. Συμφωνείτε με αυτό? Ναι. Θα σας φαίνεται καλή ιδέα. Καλή ιδέα, πιστεύω. Καταρχήν πριν αρχίσουμε να συζητάμε για αυτά, καλύτερα να γνωριστούμε τα ονόματά μας και το κάνουμε ως εξής με αυτό το παιχνίδι. Θα λέω καθένας το όνομά του και θα λέει τι του αρέσει. Εμένα με λένε Γιώργο και μου αρέσει ο κινηματογράφος. Με λένε Χρήστο και μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Με λένε Γιώργο και μου αρέσει η μουσική. Με λένε Γιώργο και μου αρέσει το DJ. Με λένε Χρήστο και μου αρέσει η φυμαχία. Με λένε Βασίλη και δεν ξέρω ακόμα τι μου αρέσει. Εμένα με λένε Δημήτρη και μου αρέσει το μπάσκετ. Εμένα με λένε Κατερίνα και μου αρέσουν τα ποδήλατα. Με λένε Μαρία και μου αρέσει ο χορός. Με λένε Εύα και μου αρέσει το βόλεϊ. Εμένα με λένε Κάκια και μου αρέσουν οι βόλτες στην παραλία. Ωραία, τώρα που γνωριστήκαμε, θα σας κάνω δύο ερωτήσεις για να βρούμε τι ακριβώς θα γυρίσουμε στην ταινία. Καταρχήν να ρωτήσω εγώ, τι σημαίνει για σας στερεότυπα? Σας έχει συμβεί ποτέ κανένα επεισόδιο ρατσισμού επειδή είστε Ρωμά? Δηλαδή, π.χ. έχω στο μυαλό μου ότι ένα στερεότυπο π.χ. Ρωμά είναι ότι η Ρωμά δεν πηγαίνει σχολείο. Ή ότι οι Ρωμά, ξέρω εγώ, κλέβουνε. Ισχύουν αυτά εδώ πέρα. Βασικά, έχει γίνει ένα περιστατικό με εμένα στο χωριό. Ότι σε ένα κλαπ είχε κλαπεί ένα κινητό και κατηγορήσανε κατευθείαν εμένα, χωρίς να ξέρουν τίποτα. Επειδή ξέρουν ότι είσαι τσιγκάνος. Ναι. Μόλις μπήκαμε μέσα, ούτε κάτσαμε, μας είπαν ότι κλέψαμε στο κινητό. Αλλά το βράδυ μετά αργά το βρήκανε και αντί να έρθουν να μας ζητήσουν συγγνώμη, κάναμε ότι δεν ξέρουν τίποτα. Εγώ είχα πάει σε ένα βενζινάκι να ζητήσω δουλειά και ο βενζινάς μου είπε ο άνθρωπος εκείνος ότι είμαι γεννημένος για εμπόριο. Τι εμπόριο? Τι να πουλά εμπορεύματα, παπούτσια και τέτοια, τις λαϊκές. Και δεν με πήρε σε δουλειά. Του είπες εσύ ότι είσαι Ρωμά, του είπες κάτι τέτοιο ή μόνος του? Όχι, μόνος του. Από το χρώμα τελικά. Εγώ πηγαίνω πανεπιστήμιο, αλλά τα παιδιά στην αρχή εκεί δεν μου κάνανε παρέα, δεν καθόντουσαν κοντά μου. Τέτοια τα κορίτσια δεν μου μιλούσαν. Αυτά, αλλά με το καιρό σιγά σιγά άρχισαν να μου μιλάνε. Και τα κορίτσια, τα μερικά και τα αγόρια βέβαια, παραδέχτηκαν ότι επειδή είμαι Ρωμά, δεν μου μιλούσαν στην αρχή. Επειδή ξέρω εγώ με μερικές κοπέλες που συνομιλώ στο chat στο Facebook και με ρωτάνε ξέρω από πού είσαι, εγώ δεν τους λέω από τον εμπόδιο, τους λέω ξέρω από αλλού. Π.χ. Εύος μου και έτσι. Γιατί είναι πολύ αναβαθμισμένη αυτή η περιοχή που ζούμε.
Είμαστε και τυχεροί κιόλα. Όταν στείλει το τσάντα, λέει δεν είναι ρομπότα. Λέει μεν εμένη, με εκεί σου λέει παιδιά από εκεί που έχει εσύ. Ναι, και να φανταστείτε ούτε σε GPS δεν υπάρχει ένα ρομπότα. Σοβαρά, σοβαρά. Είμαστε σε μια περιοχή τώρα, να μην αναφέρω πού, και βρήκαμε μια παρέα. Ήμουν εγώ και ο Χρήστο. Και συνήθω μια παρέα που μα ρωτάνε από πού είστε, μα ρωτάνε τα ονόματά μα και με το που λέμε από τον ρεπόταμο. Μα παίρνουν πιο εκεί και μα λένε να έχετε λέει χασίσει να μα δώσετε. Μερικοί τσιγκάνε, α πούμε, πάνε σχολείο, έτσι. Μερικοί δεν πάνε. Επίση, μερικοί γύψοι δεν πλένονται, δεν πάνε όλοι σχεδόν σχολείο. Κλέβουν, είναι κάθε μέρα μέσα στι βρωμιέ. Κάνουν παρανομίε. Δηλαδή, ο τσιγκάνη με το γύψο είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Έρωμα, τώρα λεγόμαστε όλοι. Είναι 7 φυλέ. Δεν τι ξέρω όλε. Είναι Φιτσίρα, Αρλίωρα που είμαστε εμεί. Αλτζίωρα και άλλες φυλές που είναι λίγο πιο μονότονες. Θέλω να σας πω που είναι πιο λίγες αριθμητικά στην Ελλάδα. Τι διαφορά έχουν αυτές τις φυλές? Στους τρόπους συμπεριφοράς, διαπαιδαγώγηση. Η ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου στη φυλή του. Ναι, εμείς ξέρω εγώ μαλώνουμε πολύ με τα φτσίρα. Τα φτσίρα είναι αυτοί που πουλάνε ναρκωτικά και κάποιοι από αυτοί είναι, κάποιοι από αυτούς στη φυλή είναι καλοί άνθρωποι. Εμείς π.χ. δεν θέλουμε να μας λένε φτσίρα γιατί δεν το θεωρούμε σωστό, δεν μας αρέσει. Οι γύφτοι, από ό,τι έχω ακούσει βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, έχουν μια κούκλα ξέρω και την τίνουν, την παντρεύουν. Ναι. Την παντρεύουν και σε αυτή προσκυνάνε, την κάνουν τάματα, σφάζουν αρνιά για πάρτι τη, κάτι τέτοια. Υπάρχουν 10 οικογένειες, ναι, τον δροπόταμο, όλα αυτά, 10 οικογένειες, θα το κάνουν σκατά. Γιατί θα πουλήσουν τα αυτού στο καφενείο, δεν θα μπορείς να περάσει μάλλον με το παιδί τη. Θα σου πει, έλα εδώ, θέλεις πια 5. Έχει το λέει να γυρίσουν μια ταινία για ποιο πράγμα. Ναι. Ο λόγος που ήρθαμε εδώ ήταν για να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα των Ρωμά και των μη Ρωμά που έχουν μεταξύ τους, οκ. Okay? Εμείς καταλαβαίνουμε εδώ ότι και μέσα στις κοινότητες των Ρωμά έχει πολύ έντονα τα στερεότυπα για τις άλλες ομάδες. Ναι, όμως και αυτοί π.χ. έξω από τη γειτονιά μας, αυτοί που πουλάνε και εμείς π.χ. που δεν πουλάμε ναρκωτικά, μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η συμπεριφορά των άλλων απέναντί σας πώς είναι? Εμένα προσωπικά μου τη δίνει όταν με λένε ότι είμαι γύφτισσα, ενώ ξέρω ότι είμαι τσιγκάνη. Και όταν πάω να προσπαθήσω να τους εξηγήσω το ότι έχει διαφορά το ένα με το άλλο, εντάξει, με κοροϊδεύουν και φεύγουν. Αυτό. Άμα π.χ. όπως είπε ο Χρήστος, γίνει μια κλεψιά, θα υποκριθούν πρώτον τον γύφτο ή τον τσιγκάνη. Ναι, ναι, ναι. Σε μένα έχει γίνει μια φορά. Τι είχε γίνει? Είχαμε πάει μαζί που σε ένα χώρο, σε ένα χώρο που σε σχόλιο κάτι τέλος πάντων και είχε κάτι σαν διακοσμητικό, ένα μπαρ τι ήταν, κάτι παντελόνια ήταν, όμως αυτά ήταν ακριβά μία... Κατά ευρώ ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Α, 200 ευρώ. Και το βγάλανε και το κλέψαν. Και κάποιοι, ναι, το βγάλανε και το κλέψαν και μετά όλοι κοίταγαν εμάς περίεργα. Π.χ. μίλαγα εγώ με το Φουκά. Και μας κοιτούσαν ξέρω εγώ στα χέρια. Ναι. Αλλά το άλλο ξέρει ποιο ήταν, ότι ήθελα να φωνάξω εγώ. Ρε μάγισσα άμα το έκλεβα εγώ, θα μου. Αυτό είναι λογικό. Θα σας κάνω σκουθόμενες. Πώς αντιδράτε εσείς όταν μιλάνε είτε άσχημα είτε σας συμπεριφέρονται έτσι περίεργα? Τις περισσότερες φορές λέμε εντάξει μόνο, δεν πειράζει. Αλλά αν κάποια άλλα άτομα μπορούν να τους πούνε όπα ρε φίλε γιατί. Δεν είναι σωστό ότι. Κάποια στιγμή φτάνει στο όριο. Από τη μία σας πειράζει που σας λένε γύφτιες και όλα αυτά, από την άλλη δεν κάνετε κάτι όμως κι εσείς. Προσπαθούμε. Πώς προσπαθείτε? Έχουμε μία θεία τυγωγό που έχει τρία πτυχία. Είναι φιλολόγος και δεν ξέρω τα βασικά. Και ακόμη πάει σχολείο, θέλει να μάθει και άλλα πράγματα. Και εμείς θα προσπαθήσουμε. Και έχω νομίζω δεν θα σταματήσω στο σχολείο. Προσπαθήσω να γίνω κάτι στη ζωή μου. Εσείς γιατί είστε περήφανοι? Για ποια πράγματα είστε περήφανοι? Γιατί οι Ρωμά έχουν τη μουσική μέσα τους. Και επίσης εμείς οι Ρωμά έχουμε έθι και έθιμα που κάποιες άλλες φυλές των Ρωμά δεν τα έχουν. Αυτό. Λοιπόν, αφού συζητήσαμε όλα αυτά τα πράγματα, ας ρίξουμε ιδέες και ταινίες που μπορούμε να κάνουμε. Τι θα μας άρεσε περισσότερο να δούμε? Ο
Ποιο είναι πιο αριστικό κακό, ρε παιδιά. Μόνο σου θα ξεκινάει. Το πόδι προς. Τι πάμε. Ετοιμό. Με ζαλίζει η ομορφιά σου, το καυτό το φόρεμά σου. Και στον παρό όταν χορεύεις, μάτια μου γλυκά με τρελαίνεις. Άιντι μάλε, τσκουλάτα τσκιτά, τσκι τσκι τσκιτά. 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 Ερωτά μου, ομορφιά μου, μου έχεις κάψει την καρδιά μου. Κάνε κάτι κινδύνο.